Έχω ζήσει επομένως τις συγκεντρώσεις του 84, των εκλογών του 84 με τον Ανδρέα Παπανδρέου, όπου τον είχα ακολουθήσει και σε κάποιες στην επαρχία ως απεσταλμένος της Μεσημβρινής. Είχα πάει στη Λάρισα, ας πούμε, όπου δεν με είχε εντυπωσιάσει τόσο η πράγματι τεράστια συγκέντρωση του Ανδρέα Παπανδρέου. Ξέρεις, αλλά και αφετέρειες. Τι με εντυπωσίασε. Όχι, κοντά έπεσες. Με εντυπωσίασε η ουρά των BMW και των Mercedes έξω από τα μπουζούκια, που πρέπει να ήταν περί τα 10 χιλιόμετρα. Έπρεπε να περπατήσεις 10 χιλιόμετρα για να φτάσεις στο μπουζουξίδικο. Ακουγόμαστε στη Λάρισα, ακουγόμαστε. Βεβαίως ακουγόμαστε. Άλλες εποχές. Και θυμάται τη χρυσή δεκαετία του Πασόκ. Και αναπολύ εμβολής. Δεν υπήρχε επιδότηση για επιδότηση από την ΕΟΚ που να μην έχει γίνει Mercedes ή BMW. Και επειδή είμαι παλαιότερος, όπως λες, ήταν ο νόμος 1262 περί κινήτρων. Ναι. Και το κίνητρο ήταν τα μπουζούκια και οι μάρκες. Η BMW και οι Mercedes. Ωραία χρόνια. Αλλά τα πληρώσαμε μετά. Τα πληρώσαμε ακριβά μετά.